Μέρα μεσημέρι. Όλη αυτή τη δυναμική παρουσία της στο Πεντάγραμμο, οι φίλοι μας και καλεσμένοι, στην οποία αναφέρθηκε και η Μαριό, και φυσικά από τις πιο αγαπημένες στην δουλειά τη μουσική σκηνή, γιατί κινείται διαρκώς, παιδιά, και κάνει δουλειά για 5 γυναίκες και μήπως για 10 άντρες. Η Ζωή Τηγανούρια, η οποία είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ζωή. Καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ πολύ για τα υπέροχα όμορφα σχόλιά σας. Εμείς απλά λέμε, περιγράφουμε μια κατάσταση, την οποία όμως εσύ την έχεις ζήσει, την έχεις ψάξει, είναι μέρος αναπόσπαστο βέβαια της δουλειάς σου, έχεις συνεργαστεί με τόσο κόσμο και προφανώς έχεις μια πολύ καλή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει όταν πρέπει να περιγράψουμε στους νεότερους τμήματα και κομμάτια της ιστορίας, τα οποία θα σου πω και την γνώμη μου για τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, και στο κομμάτι της παιδείας. Από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε, κοιτά να τα αποκρύπτουν όλα. Να, και πάλι καλά που υπάρχει η μουσική σκηνή, δηλαδή, και άνθρωποι σαν εσάς, για να βγάζουν αυτή την ιστορία. Να μην μαθαίνουμε ποια είναι η ακριβής αλήθεια, σίγουρα, γιατί είναι κομμάτια τα οποία πονάνε τον ελληνισμό. Οι θύμισες. Και πιστεύω ότι με την παραγωγή μου, τα μουσικό άλμπουμ Λεύκομα, Η Μέρα του Ξεριζωμού, όπου έχω 29 κομμάτια τέτοιου τύπου, πετυχαίνεται ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ανάμνησης, της πονεμένης ιστορίας μας, του ξεριζωμού, και η στίχη είναι προσεγμένη με πάρα πολύ προσοχή όλων των ανθρώπων που έγραψαν. Οι φωνές που αποδίδουν τα τραγούδια επίσης έχουν προσεχτεί πάρα πολύ. Είτε πρόκειται για γνωστά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, είτε για νεότερους τραγουδιστές που έχουν υπέροχη φωνή. Και από την άλλη, οι ενορχιστρώσεις και το υλικό, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή ακούει, αλλά δεν βλέπει το άλμπουμ τι όμορφο είναι, που έχει μέσα φωτογραφίες από το πολεμικό μουσείο, που έχουν να κάνουν με την Σμύρνη, με την μικρασιατική καταστροφή. Οπότε συνολικά αυτό το έργο, που πραγματικά το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, ξεκίνησα, για να καταλάβετε, να γράφω τις πρώτες μου μελωδίες το 99. Τα μικρασιατικά όλα αυτά ακούσματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το άλμπουμ είναι γραμμένα από το 99, αλλάξανε στίχους, αλλάξανε τραγουδιστές, αλλάξανε ορχιστρώσεις στο πέρασμα του χρόνου, μέχρι που αποφάσισα να εκδώσω αυτή την παραγωγή. Άρχισα να μπαίνω ζεστά στο ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν αυτά τα κομμάτια να έχουν σχέση με τη μικρασιατική καταστροφή και οι στίχοι τους και τα πάντα, για να μπορέσουν να τα καταλάβει και ο κόσμος, και κυρίως η νεολαία. Άρα, κυρίως, Ζωή, αυτό το άλμπουμ, όπως προανέφερες, δεν έχει μόνο στιχουργούς και ερμηνευτές. Έχει, από ό,τι κατάλαβα, γιατί μίλησε για το εξωτερικό περίβλημα και για την εικονογραφία που υπάρχει μέσα, και συγγραφή, σωστά, ποιητές και ποιητές. Ακριβώς, και μάλιστα έχουν μιλήσει και πάρα πολλοί άνθρωποι του λόγου, λόγοι που πραγματικά δακρύζει διαβάζοντάς τα. Οπότε είναι μια ολοκληρωμένη παραγωγή. Όντως, σεμινάριο για τους νεότερους που δεν έχουν ακόμη καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει τότε. Που και εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά τουλάχιστον από αυτά που έχουμε καταλάβει προσπαθούμε να τα αποδώσουμε στον κόσμο. Εγώ τουλάχιστον μέσα από τη μουσική μου. Προσπάθησα μελωδικά να αγγίξω τον κόσμο της Σμύρνης, της εποχής. Όχι μόνο με τα κομμάτια που πονάνε, ακόμα και με χαρούμενα κομμάτια, όπως είναι το Τριαντάφυλλο ή Αγάπη, σε στίχους του Κώστα Καρτελιά, που το τραγουδάει ο Μπάμπης Τσέρτος. Υπάρχουν και κομμάτια, δηλαδή, της Σμύρνης στο Παρίσι του Λεβάντε, που ήταν τότε, ας πούμε. Αλλά αν μιλήσουμε για το κομμάτι το συγκεκριμένο που ερμηνεύει η Μαριό, είναι ένα από τα πραγματικά πολύ αγαπημένα, και επειδή έχω βγάλει στα 2 χρόνια που κυκλοφόρησε η παραγωγή σταδιακά τα κομμάτια, ένα-ένα, δεν γίνεται όλα μαζί να τα παρουσιάσουν στον κόσμο, δεν μπορεί να τα χωνέψει ο ανθρώπινος εγκέφαλος τόσο πολλά, το αφήσαμε σχεδόν για το τέλος. Το Μαριό Λας Αγαπώ, με την υπέροχη Μαριό, γιατί πραγματικά η Μαριό είναι τόσο αυθεντική στον τρόπο που ερμηνεύει, βγάζει τον πόνο ψυχής, βγάζει τα συναισθήματα, τα ωραία της λόγια, όλα αυτά που συγκινούν τον κόσμο. Και θα ήθελα να πω ότι η στίχη δεν είναι καθόλου τυχαία, έχει γράψει μια κοπέλα με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και γράφει υπέροχους παραδοσιακούς στίχους. Όχι μόνο, αλλά εγώ λέω παραδοσιακούς γιατί κυρίως μαζί της έχω φτιάξει τέτοια κομμάτια, η Μαρία Παπαδάκη. Και η ενορχίστρωση που έχει γίνει 4 χρόνια πριν, και υπήρχε στο σιρτάρι το κομμάτι φτιαγμένο, δηλαδή έτοιμο, μόνο η φωνή της Μαριός προσθέθηκε. Έχουν παίξει καταπληκτική μουσική.
ας πούμε ο Μάνος Κιτσικόπουλος στο πιάνο, ο οποίος έχει τελειώσει τη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου. Δηλαδή δεν είναι καθόλου τυχαίο το αποτέλεσμα που ακούτε. Mm-hmm. Άρα είναι ένα άλμπουμ κόσμημα, μια δουλειά δηλαδή η οποία και στην ελληνική δισκογραφία θα αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια, όσα έτη και αν περάσουν, θεωρώ. Πολύ πολύ, πολύ δυνατό όλο αυτό. Είναι δυνατό, πραγματικά. Εάν πάψει κάποιος εγωισμός που έχουν οι καλλιτέχνες, οι δημοσιογράφοι να υποστηρίζουν διαρκώς τα ίδια και τα ίδια και να ασχοληθούν και με κάτι ενός νεκρού νέου καλλιτέχνη, ίσως να αφήσει τα σημάδια του στην ιστορία. Γιατί θα σου πω και κάτι βασικό. Αυτό το κομμάτι τώρα με τη Μαριό, γιατί όπως λες, η γυναίκα ξέρει και είναι και το καταλαβαίνει. Είχαμε κάνει εκπομπή με τη Μαριό πριν 20 χρόνια περίπου, ρε παιδί μου, να σου το πω και έτσι. Και ήταν στο σπίτι της, μαγείρευε, και ήμασταν εδώ 2-3 τέλος πάντων. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ μαγείρευε, πήγαινε στην κουζίνα κτλ. Μιλούσαμε και για τα μουσικά. Ήταν τόσο άνθρωπος που στο μετέφερε αυτό το κομμάτι. Είναι απλός άνθρωπος. Είναι αυτοσχετική. Η απλότητα είναι αυτοσχετική. Δεν το ξεχνάω. Μα γι' αυτό δεν έρχεται μαζί μου, γιατί μας διακρίνει και τις δυο αυτό το χαρακτηριστικό του αυθορμητισμού και της αυθεντικότητας. Οπότε πραγματικά η ερμηνεία της σε μια δική μου σύνθεση ήταν ευλογία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δυναμώστε ένταση και τα λέμε αμέσως μετά. Μάνα Σμύρνη, μάνα μου. Λέξεις ιερές. Ας μου συγχωρηθεί η μεροληψία υπέρ του τραγουδιού αυτού, αλλά την λέξη μάνα τη μοιράζομαι από τη μέρα που γεννήθηκα μόνο με τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη Τηγανούρια. Και σήμερα, για πρώτη φορά, μοιραζόμαστε και αυτό το τραγούδι που θα ακούσατε, γιατί μελοποίησα δικούς του στίχους. Και η αιτία και το κίνητρο για να γραφτεί αυτό το κομμάτι ήταν αυτό εδώ το κορίτσι. Η Σοφία Μάνου. Η φωνή της, η υπέροχη που...
ζήσω σαν τα πάντα και σε να χρήσω με σε πέταξαν στη πάντα καράβια γεμάτα με ψυχές που αιμορραγούσαν τόσο θρήνος ατέλειωτα γιατί πόσο να αντέξουν πόσο. Από την ημέρα του ξεριζωμού, αγμανασμένη, η ζωή τηγανούρια συνεχίζει και είναι στην παρέα μας, την όμορφη, πολύ όμορφη αυτή παρέα και περιήγηση που μας κάνει και μέσα από τη δουλειά της, τις γνωριμίες, τις εμπειρίες της, αλλά και στο αποτύπαμα το δικό της μαζί με τους συνεργάτες της για το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει με τη Σμήνη. Να μαθαίνουν οι νέοι, δεν λέμε. Ναι. Βέβαια, και μια ερμηνεία ιδιαίτερη, ξεχωριστή, η οποία πραγματικά προκαλεί ρίγους και μας μεταφέρει εκεί. Ζωή, είσαι μαζί μας. Είναι ακόμα πολύ προσοχή. Και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να συζητούμε τώρα και να συμπληρώσουμε κομμάτια τα οποία θες να πεις πάνω στην όλη παραγωγή και ό,τι εσύ πιστεύεις ότι αφορά, ότι πρέπει να ακουστεί, γιατί είπαμε οι παλαιότεροι ευτυχώς υπάρχουν. Ενδιάμεσα υπήρξαν και τα δύσκολα χρόνια, κάποιοι ξεχαστήκαν, κάποιοι έφυγαν από τη ζωή, αλλά αναζωπυρώνεται όλο το κομμάτι της ιστορίας από ανθρώπους σαν εσάς για να μαθαίνουν οι νέοι. Και είναι πολύ ευχάριστο να μας πεις και κάποια πράγματα τώρα σχετικά με ό,τι είχε κουβέντα πριν για την ημέρα του ξεριζωμού το άλμπουμ με το «Αχ, μάνα Σμύρνη». Μιλάμε για Σοφία Μάνου και Ζωή Τηγανούρια τώρα. Είναι αυτές οι μνήμες που πονάνε, αλλά δεν πρέπει να τις ξεχνάμε ποτέ. Ναι, ναι. Και στίχος, ο μοναδικός στίχος που έχω μελοποιήσει του Παναγιώτη Τηγανούρια του αδερφού μου. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί έγινε τελευταία στιγμή. Είχα ας πούμε την γνωριμία με τη Σοφία. Και θέλαμε ένα καινούριο κομμάτι να γράψω για τη φωνή της Σοφίας. Και τελευταία στιγμή λέω στον αδερφό μου, Τάκη, έχεις κάτι έτοιμο για τη Σμύρνη? Μου λέει, όχι Ζωή, δεν έχω. Και το ίδιο βράδυ έκατσε και έγραψε αυτόν τον πονεμένο στίχο. Και γι' αυτό και λέω τα λόγια τα όμορφα στην αρχή, ότι μοιραζόμαστε το αχ μάνα, την ίδια μάνα, ας πούμε, με τον Παναγιώτη, τον αδερφό μου. Έχει μέσα πολύ συγκίνηση και πολύ βάθος όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το άλμπουμ. Να πω ότι ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση αυτή που έγινε. Είχαν έρθει και με τιμήσανε πολύ μεγάλοι ερμηνευτές και εξαιρετικοί ηθοποιοί, πολύ γνωστοί που μιλήσανε. Είχε έρθει η Πεγιζίνα, η Μαριό, η Σοφία Μάνου, ο Αχιλλέας Χαλδεάκης, ο οποίος ερμηνεύει επίσης κομμάτια. Πολύ πολλά πραγματικά. Τώρα περάσαν και δύο χρόνια και ίσως ξεχνώ πρόσωπα και δεν είναι σωστό αυτό, γιατί δεν είναι καλό να λέμε τους μισούς και τους άλλους δεν τους λέμε. Αλλά είναι και τόσοι πολλοί. Προφούρα του συνηθώ όλους. Ναι, είναι μεγάλη ομάδα, αξιόλογοι. Αξιόλογοι όλοι, ναι, φυσικά. Ναι, ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι για αυτό το υπέροχο κόσμημα το οποίο δημιουργήθηκε. Είναι αυτό που λέμε ότι οι μεγάλοι θα πρέπει να εξιστορούν και οι μικροί να μαθαίνουν, να έχουν όμως τη διάθεση να μάθουν. Ακριβώς. Οι μικροί πρέπει να έχουν τη διάθεση να μάθουν και να ξεκολλήσουν λίγο από τα μπλιμπλί και έτσι τα λέμε εμείς εδώ στην οικογένειά μας. Τα μαραφάτια που κρατάνε συνέχεια στα χέρια τους και κάνουν μόνο κουτσομπολιό και κριτική ο ένας τον άλλον και μιλάνε μεταξύ τους μέσα από τα μπλιμπλίκια. Ας διαβάσουν και λίγο και τα παιδάκια την ιστορία, να ακούσουν έστω με τον τρόπο που εμείς προσπαθούμε να την παρουσιάσουμε με λίγο πιο εύκολο τρόπο. Μέσα από τη μουσική. Μα ζωή, λίγο να χαλαρώσει το μυαλό τους, γιατί δεν είναι μόνο ότι μιλάνε μόνο μεταξύ τους, τώρα βαράνε και μεταξύ τους και πάει το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι ένα. Οπότε με τη μουσική και όλη αυτή την ιστορία, φαντάζομαι, χαλιλαγωγείται πολύ πιο όμορφα. Να γλυκάνει λίγο ο ψυχισμός τους, πρέπει. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε ένα ρεζουμέ και να μας πεις και 2-3 πράγματα αν υπάρχει κάτι στα σκαριά, στα σχεδιά σου κτλ. Έχουμε 2 λεπτά για, το επόμενο διάστημα, για να δούμε τι ακριβώς μπορεί και εννοείται ότι θα ξαναβγούμε στο μέλλον. Δισκογραφικά υπάρχουν στα σκαριά πάρα πολλά πράγματα. Τώρα δουλεύω πυρετοδός στο στούντιο 3 διαφορετικές παραγωγές. Η μία είναι τελειώνω επιτέλους το soundtrack της ταινίας του Hollywood Tango Salom. Η οποία βγήκε η ταινία, έπαιξε, έχει πάρει πάνω από 30 βραβεία από Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Όμως δεν την ξέρει τη μουσική καθόλου ο Έλληνας, καθόλου δεν έχει ακούσει κανείς τίποτα από τη μουσική που έχω γράψει για αυτό το έργο. Και αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισα να κυκλοφορήσει το soundtrack μαζί με τη Disney Bologna που υπογράφουμε το Duo Z και υπογράφουμε και οι δυο μαζί την μουσική της ταινίας και με τον Στέλιο Γενεράλη που είναι ο σύζυγός μου που δουλέψαμε μαζί όλη αυτή την παραγωγή που είναι πολύ σπουδαίο έργο. Ετοιμάζουμε τώρα να κυκλοφορήσει επιτέλους από τη Zoe Music, την εταιρεία μου. Οπότε σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και μια ακόμη συνέντευξη, ακούγοντας πράγματα που δεν έχουν να κάνουν πια μόνο με την Ελλάδα, αλλά έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο γυρνέστε. Γιατί η ταινία αυτή μιλάει για
τις θρησκείες όλου του πλανήτη. Είναι μια κωμωδία εβραϊκή από χασιδιστές Εβραίους που είναι πορωμένοι σε αυτό που πιστεύουν και όμως ξεφεύγουν από τα δικά τους δεδομένα για να αναζητήσουν και άλλες θρησκείες και μέσα από εκεί εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία να γράψω και τάγκο και κομμάτια ανατολίτικα και κομμάτια βαλκανικά και κομμάτια γαλλικά, δηλαδή ξεδίπλωσα ένα μεγάλο εύρος της εμπειρίας μου της μουσικής και αξίζει τον κόπο να την συζητήσουμε αυτή την παραγωγή ξανά μαζί. Βεβαίως. Είστε θεσαυρός δηλαδή. Πραγματικά θεσαυρός και δημιουργείται πολύ όμορφα. Αυτό που είπα στην αρχή η ζωή καταφέρνει πολλά πράγματα. Δηλαδή τώρα φαντάσου ότι θέλει τόσο κόπο αυτό το πράγμα. Μπράβο που κάνει. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο. Είναι αγάπη γι' αυτό που κάνει. Δεν αναλώνουμε σε μικροπρέπειες, αναλώνουμε και σαν μόνο κάτι που έχουμε να κάνουμε με την ουσία και το ζουμί της μουσικής. Ακριβώς. Οπότε όλος ο χρόνος μου είναι δημιουργικός. Δεν έχω χρόνο χαμένο, πώς να σου το πω. Δηλαδή, και επειδή είμαστε όλοι στην οικογένεια έτσι και ο σύζυγός μου έτσι, και επειδή συνεργαζόμαστε και πολύ, γιατί με βοηθάει απίστευτα σε ό,τι κάνουμε, δεν είμαι μόνη μου, να το ξέρουμε αυτό, να το λέμε κιόλας. Ο χρόνος κυλάει πάντα όμορφα, δημιουργικά, με αρμονία μεταξύ μας. Και μπορούμε και βγάζουμε πράγματα για να τα δώσουμε στον κόσμο που θέλει να μας ακούσει και δεν είναι κολλημένος όλη μέρα στο τι γίνεται στα πρωινάδικα. Να το πω και αυτό. Ζωή τη Γανούρια, να σε ευχαριστήσουμε. Το λέω πάντα, όπως βλέπεις, ναι. Πετάω συνέχεια μπιχτές, πετάω επίκτες μπιχτές. Γιατί πρέπει να ακούγεται η αλήθεια. Γιατί, όχι πρέπει, γιατί πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή ο Έλληνας ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουν στα πρωινάδικα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που γίνονται. Βαδίζουμε σε λάθος δρόμο. Λοιπόν, social που πλέον μπορούμε και να παρουσιάζουμε. Πολύ σωστό. Κοίτα, έχουμε ραντεβού, εννοείται ότι θα ξαναβγούμε και συμπληρώνουμε, γιατί είναι ένα απόσπαστο το κομμάτι αυτό που λέμε το ένα κεφάλαιο μετά το άλλο και έχει πολλά κεφάλαια. Μας πιέζει, γι' αυτό και εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Άνω τελεία και τα λέμε πάλι στο παρελθόν. Συγχαρητήρια, πανέμορφες δουλειές. Πολλά συγχαρητήρια. Για τον ποιοτικό σας χρόνο, αυτό μόνο έχω να πω. Σε ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας, παιδιά.